Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το σκορ μπορεί να ήταν μεγάλο, αλλά το καλό είναι ότι βγάλαμε αυτό που κάνουμε, που δουλεύουμε στην προπόνηση, τα βγάλαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό χαροποιεί και εμάς, τον κόσμο και τον προπονητή περισσότερο από όλους. Χαρήκαμε το παιχνίδι. Ήταν μια καλή ευκαιρία να δει και ο κόσμος της Πάτρας τι έχουμε να παρουσιάσουμε φέτος στον αγωνιστικό χώρο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό που δείξαμε στο παιχνίδι. Παρακολουθώντας τη μαλαχαϊκή του Μακρόχων και αυτό που έκανε στο Λανδία και στην Τρίπολη, δείχνει ένα πρόσωπο που να θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Είναι έκπληξη για εσάς που τη ζείτε την ομάδα ή είναι αποτέλεσμα δουλειάς και το περιμένατε? Το καλό πρόσωπο εννοώ. Εδώ και 3 χρόνια, από ό,τι ξέρω, εγώ είμαι τον τελευταίο χρόνο εδώ πέρα στην ομάδα, από ό,τι ξέρω η ομάδα αυτό που επιδιώκει, αυτό το στυλ παιχνιδιού προσπαθεί να βγάλει στο γήπεδο και το δουλεύουμε κάθε μέρα όλα τα παιδιά για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σίγουρα θέλουμε να βγαίνει το αποτέλεσμα, να κερδίζουμε τα παιχνίδια και ελπίζω να δημιουργούμε φάσεις και γκολ σε κάθε παιχνίδι που θα παίζουμε. Ποιος είναι ο στόχος της Παναγιακής σε μια νέα κατηγορία με πολλά βαριά ονόματα και σε ένα πρωτάθλημα που δεν έχει σχέση ο τρόπος διεξαγωγής του με άλλες φορές, η δεύτερη κατηγορία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα? Είναι κάτι καινούριο για όλους αυτή η αναδιάρθρωση. Θα είναι λιγότερες ομάδες, σίγουρα πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Εμείς κοιτάμε να είμαστε έτοιμοι όποτε ξεκινήσει, δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό. Θα προσπαθήσουμε να κερδίζουμε σε κάθε παιχνίδι. Θα το κοιτάμε το καθένα ξεχωριστά και πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε παιχνίδι, γιατί όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα. Η Παναχαϊκή ήταν συνεπή στην έναρξη της προετοιμασίας της. Άλλες ομάδες δεν είχαν αυτή τη συνέπεια. Όμως και το πρωτάθλημα φαίνεται ότι θα έχει συνέπεια, γιατί δεν θα ξεκινήσει στις 15 Σεπτεμβρίου. Αυτό σας φέρνει πίσω, σας δίνει περισσότερο χρόνο για δουλειά ή είναι τελικά μειονέκτημα να είσαι συνεπής σε αυτή τη χώρα που ζούμε? Σίγουρα ξεκινήσαμε νωρίτερα από όλους, αλλά μόνο μειονέκτημα δεν είναι αυτό για μας, γιατί ήρθε ένας καινούριος προπονητής, ένα καινούριο team, το οποίο έπρεπε να γνωρίσει εμάς και εμείς να γνωρίσουμε αυτούς και να μας δείξει το στυλ παιχνιδιού που θέλει να παίζει και πιστεύω είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και θα το δείχνουμε αυτό σε κάθε παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.